Καλώς μας ήρθατε. Είναι καρναβάλια σήμερα και όσοι μείνατε σπίτι, καθίστε αναπαυτικά και εμείς θα προσπαθήσουμε να σας μεταφέρουμε το κλίμα της ημέρας. Σήμερα έχουμε πολλά τραγούδια από τα ταξίδια ατελείωτα και πολλούς μας χαρεμένους. Επειδή έχουμε πάρα πολλά πράγματα να κάνουμε και να πούμε σήμερα, πάμε κατευθείαν στο πρώτο μας θέμα. Ποια είναι η πόλη που ζει πιο έντονα το καρναβάλι, στην Κύπρο εννοώ. Ποια είναι άραγε, πολύ δύσκολη ερώτηση. Η Λεμεσός φυσικά, που η διασκέδαση σήμερα χτυπάει κόκκινο. Η κάμερα του Είμαστε Εδώ δεν θα μπορούσε να λείπει από την είσοδο του βασιλιά Καρνάβαλου. Φέτος, ο βασιλιάς Καρνάβαλος λέγεται Μνημόνιος Ωμέγας, λόγω των όσων συμβαίνουν στη χώρα μας. Πάμε να δούμε τους πρωταγωνιστές της σημερινής παρέλασης. Τον κόσμο να έρθει στην παρέλαση, θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Εσείς γιατί δεν ντυθήκατε σήμερα? Είμαστε έτοιμοι, είμαστε ντυμένοι. Είμαστε ένα καρναβάλι που είναι ντυμένοι. Ποια είναι η στολή σας, τι δηλώνει? Κοινός πολίτης. Πώς βλέπετε το φετινό καρναβάλι Μνημόνιος Ωμέγας? Πάλι, ο Πασιαμάς είναι ο ίδιος, πιστεύω. Τον έρωτα τον έχει επηρεάσει ο Μνημόνιος Ωμέγας? Τον έρωτα μπορεί, εμένα και τζοκίνα νόη. Κι είσαστε? Είμαστε οι τρελοί επιστήμονες. Βασικά ένας είμαι, ο άλλος είναι εμπελός. Τι ανακάλυψες? Εγώ δεν τα καταφέρα, κοίτα, κούμπαρα. Προσπαθούσα να ανακαλύψω πώς να σώσω τον κόσμο. Και τελικά καταστράφηκες μόνος σου? Τελικά καταστράφηκα γιατί δύσκολο να σωθούμε. Ο Μνημόνιος Ωμέγας έχει κόψει κάτι από τα κονδύλια σου στην έρευνα? Προσπάθησα, αλλά δεν τα καταφέρω. Η έρευνα μου πρώτα φκένει από την καρδία μου. Ο κύριος δίπλα σου είναι το πειραματόζω σου. Πώς σου φάνηκε ο Μνημόνιος Ωμέγας? Ενδιαφέρον, επίκαιρος, εντάξει, όπως πάντα. Εσύ μικρέ μου φίλε, τι έχεις ντυθεί? Ρομπέντο δασών. Και τι θες να κάνεις εδώ σήμερα? Να διασκεδάσω. Τι σου άρεσε πιο πολύ, ο Μνημόνιος Ωμέγας ή οι Μαζορέτες? Οι Μαζορέτες. Suavecito para abajo, para abajo, para abajo. Suavecito para arriba, para arriba, para arriba. Sexy mami. Sensual, un movimiento sensual. Sensual, un movimiento muy sexy. Πώς περνάτε σήμερα στο καρναβάλι? Μια χαρά. Ωραία. Για σας η κρίση? Ναι, κυρία. Έχει μεγάλη κρίση. Τι έχετε ντυθεί? Μάγος. Ποιο είναι το μαγικό που θα κάνεις για μας? Ελπίζω αυτήν τη βραδιά όλοι μας να την κάνουμε υπερόχη. Ο Μνημόνιος Ωμέγας ήταν τέλειος. Φαντασμαγορικός, μεγαλεπίβολος. Ήταν αυτό που μας χρειαζόταν. Τι είσαστε? Είμαστε φίλοι της Γης Κύπρου. Τι έχετε ντυθεί σήμερα? Έχουμε ντυθεί με ταλαγμένα τρόφιμα και τρελοί επιστήμονες, όπως βλέπετε. Η
φίλοι της Γης Κύπρου είναι μια μη κερδοσκοπική περιβαλλοντική οργάνωση. Ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να περάσετε εσείς μέσα από το καρναβάλι, μέσα από το χορό? Διαλέξαμε το καρναβάλι για να προωθήσουμε και μια εκστρατεία μας που είναι η καταπολέμηση των μεταλλαγμένων τροφιμών. Θέλουμε μια Κύπρο ελεύθερη από γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Οπότε υποστηρίζουμε την εκστρατεία μας μέσω του καρναβαλιού. Τα τρόφιμα σας είναι πάρα πολύ μεταλλαγμένα, βλέπω, γιατί περπατούν, κινούνται. Κινούνται, ναι, έχουν αυγιά από κουρουνάκια, όπως βλέπετε, από μέλισσε. Ευελπιστούμε να καταλάβει ο κόσμος το μήνυμά μας και να καταλάβει ότι οι γενετικά τροφιμένοι οργανισμοί είναι όχι μόνο πλευροί για την υγεία μας, αλλά και για το περιβάλλον γενικά. Τα αποτελέσματα είναι ήδη εμφανή, βλέπουμε εδώ τριγύρω. Μπορείτε να μας βρείτε στο group μας στο Facebook. Είμαστε φίλοι της Γης Κύπρου. Ποιο είναι το σύνθημά σας? Όχι τα μεταλλαγμένα! Αναμφισβήτητα, το Λεμεσανό καρναβάλι δεν έχει να ζηλέψει σε τίποτα στα μεγάλα καρναβάλια που γίνονται σε άλλες χώρες. Ραντεβού λοιπόν αυτή την Κυριακή εδώ, στη Λεμεσό. Ενώ εσείς παρακολουθούσατε το βιντεάκι μας, εμείς εδώ υποδεχτήκαμε το συγκρότημά μας. Τα ταξίδια τελείωτα. Καλώς ορίσατε, παιδιά. Είστε έτοιμοι για λίγη μουσικούλα? Πάμε. Είπα κι εγώ να ξεχαστώ, να βρω μιαν άλλη να ερωτευτώ. Ως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ πήγα, σε γυμναστήρια και σε χαμάμ. Πόσες ξανθές μελακρινές, αδύνατες και μελαγχολικές, πρασινομάτες ζωηρές, φρικιά θεούσες, τρένι λαϊκές. Μα πού να βρω μια να σου μοιάζει, τη ζωή μου έχεις χαράξει. Κι είναι τούτο το μαράζι, πώς να βρω μια να σου μοιάζει. Πού να βρω μια να σου μοιάζει, τη ζωή μου έχεις χαράξει. Κι είναι τούτο το μαράζι, πώς να βρω μια να σου μοιάζει. Να αλλάξω προορισμό, να ταξιδέψω μήπως και συναντηθώ με τ' άλλο, τ' άλλο που μισώ, που στην Αθήνα δεν μπορώ να βρω. Πήγα σε μέρη εξωτικά, μεγάλου πόλης και μικρά χωριά. Πόσες Σουηδέζες, Πατρινές, Κινέζες, Ιρλανδές, Θεσσαλονικές. Μα πού να βρω μια να σου μοιάζει, τη ζωή μου έχεις χαράξει. Κι είναι τούτο το μαράζι, πώς να βρω μια να σου μοιάζει. Πού να βρω μια να σου μοιάζει, τη ζωή μου έχεις χαράξει. Κι είναι τούτο το μαράζι, πώς να βρω μια να σου μοιάζει. Τρεις το πρωί, το πρόσωπό σου ρεγισμένο στο μυαλό μου, στα γκρίζα φώτα σε ζητώ. Στο πρωί και δεν αντέχω να μιλώ στον εαυτό μου, για σένα μόνο ξενυχτώ. Δεν ξέρω αύριο που θα είμαι, αν σε ξεχάσω, αν σε θυμάμαι. Δεν ξέρω αύριο που θα είμαι, απόψε χάνομαι για σένα και φοβάμαι. Μοναξιά μου στο κρεβάτι, πάλι στο ρόνο, βουλιάζω μέσα στο κενό.
πρωί στο πρωί με τις σιωπές σου την καρδιά μου να κλειδώνω. Τι είναι απ' όλα αληθινό, δεν ξέρω αύριο που θα είμαι, αν σε ξεχάσω, αν σε θυμάμαι. Δεν ξέρω αύριο που θα είμαι, απόψε χάνομαι για σένα και φοβάμαι. Ευχαριστούμε, παιδιά. Παρακαλούμε. Θέλω να σας ρωτήσω τώρα, εσείς λάβατε ποτέ μέρος σε καρναβάλι, σε παρέλαση? Πολύ παλιά. Κι εγώ πολύ παλιά. Ναι, εγώ δεν έχω λάβει. Εγώ είχα την τύχη να λάβω πέρσι μέρος. Δηλαδή δεν σε έστειλε η μαμά σου, πήγες μόνος. Ναι, ναι. Πήγα, είμαστε στο Άρμα των Παπαρών. Ήμασταν, δεν κάνω λάθος, 75η, ήταν ωραία εμπειρία. Θα ξαναμπαινές? Ναι, καλή παρέα πάντα να υπάρχει. Και καλή γυμναστική, ε. Καλή γυμναστική είναι, πολύ χορός. Ωραία. Πολύ όμορφα. Εμείς θα συνεχίσουμε με καρναβάλι. Η κάμερα του Είμαστε Εδώ συνάντησε τις μαζορέτες. Αυτές μας είπαν για τα συναισθήματά τους και τις εμπειρίες τους. Πάμε να τις δούμε. Για 30 ολόκληρα χρόνια οι μαζορέτες του Σώματος Κυπρίων Οδηγών είναι δίπλα στο Βασιλιά Καρνάβαλο. Ελάτε να τους ακολουθήσουμε και να τους γνωρίσουμε. Σώματος Κυπρίων Οδηγών. Θέλουμε έτσι λίγο την ιστορία. Οι μαζορέτες είναι του Σώματος Κυπρίων Οδηγών. Καταρχάς, να το ξεκαθαρίσουμε αυτόν. Είναι μαζορέτες που προήλθαν από τις στρατιωτικές παρελάσεις της Γαλλίας. Γι' αυτόν εξού και οι στολές, το στρατιωτικό βήμα. Στην Κύπρο ξεκίνησαν το 1981 με την εισήγηση του Σύνδεσμου Γονέων και Φίλων του Σώματος Κυπρίων Οδηγών. Και γράφει μια ιστορία στην Κύπρο από τότε. Μπορεί να αλλάζουν κάποια μέλη, να αλλάζουν οι κοπέλες του Σώματος Κυπρίων Οδηγών, οι μαζορέτες, όμως η ιστορία μένει, γράφεται και συνεχίζεται. Μαζορέτες του Σώματος Κυπρίων Οδηγών είναι περίπου 20. Ξεκινούμε από 13 χρονών μέχρι 18. Πόσο καιρό πριν προετοιμάζεστε για να είστε έτοιμες για την υποδοχή του καρναβάλου στη Λεμεσό? Προετοιμαζόμαστε περίπου 2-3 μήνες πριν. Πώς περνάτε στη διαδικασία της πρόβας? Περνούμε πάρα πολύ ωραία στη διαδικασία της πρόβας. Περνούμε πολλές ώρες, είναι κουραστικό, αλλά επειδή είμαστε μια αγαπημένη ομάδα, περνούμε ευχάριστο. Οι δασκάλες που μας διδάσκουν είναι η κυρία Ελάρια Καλησπέρα, η κυρία Βαλέρια Σολέα Μακρύ και η κυρία Άλεξ Εγγλέζ. Είμαι πολύ περήφανη που είμαι μαζορέτα του Σώματος Κυπρίων Οδηγών. Από μικρή ήθελα, επειδή ακούω στις παρελάσεις που περνούσαν τις μαζορέτες, βλέπατε πόσο ωραίες ήταν. Πάντα ήθελα να είμαι, οπότε είμαι σε πολύ ευχαριστή θέση αυτή τη στιγμή. Από πολύ μικρή θαύμαζα τις μαζορέτες του Σώματος Κυπρίων Οδηγών. Ακούγα τον κόσμο να μιλά με τα καλύτερα λόγια και να επαινεί το Σύνδεσμο Γονέων και Φίλων του Σύνδεσμου Λεμεσού για την ίδρυση των μαζορετών, και γι' αυτό ήθελα και εγώ να είμαι μέλος αυτής της ομάδας. Αν θέλει κάποιος να γίνει μέλος στις μαζορέτες του Σώματος Κυπρίων Οδηγών, τι πρέπει να κάνει? Θα έρθει στη σχολή μας και θα περάσει από auditions για να τη δεχτούμε στην ομάδα μας. Προσκαλώ όλο τον κόσμο να έρθει στην παρέλαση να μας δει, γιατί είναι κάτι που αξίζει να δουν όλοι. Και είμαι σίγουρη ότι θα αρέσει σε όλους πάρα πολύ. Σάμπα!
στη δισκοτέκ την παλιά. Φέρανε αφότα, στρώσαν καινούρια χαλιά και βάψαν την πόρτα, όμως δεν ήρθες εσύ. Το χαμόγελό σου λείπει η ζωή μου η μισή, κι ό,τι είναι δικό σου κι η μουσική δεν έχει όπως και χθες ρυθμό. Η νυχταριά δεν τρέχει και το χορό ξεχνώ. Χέλια που με πειράζουν και στο πολύ καπνό, ψάχνω τριγύρω μου και προσπαθώ να σε δω. Στη δισκοτέκ, στην παλιά δισκοτέκ. Στη δισκοτέκ, στην παλιά δισκοτέκ. Τα λόγια μικρά για να πούνε τι νιώθω. Μικρό μυστικό ή ατέλειωτο πόθο. Μα όσα κι αν πω τώρα πια θα είναι λίγα από όσα γνωρίζω, από όσα κι αν είδα. Όσο έχω φωνή θα στο τραγουδάω και τι λόγια να πω θα με σ' αγαπάω. Όσο έχω φωνή θα στο τραγουδάω, σ' αγαπάω. Όσο έχω φωνή θα στο τραγουδάω και τι λόγια να πω θα ναι σ' αγαπάω. Όσο έχω φωνή θα στο τραγουδάω, σ' αγαπάω. Καλημέρα καινούρια μ' αγάπη, καλημέρα καινούρια ζωή. Από σήμερα τέλος τα λάθη, φτάνει να είμαστε πάντα μαζί. Από σήμερα τέλος τα λάθη, φτάνει να είμαστε πάντα μαζί. Καλημέρα καινούρια μου αγάπη, καλημέρα καινούρια ζωή. Κάνει κρύο στην Ελλάδα, κρύο δεν έκανε ποτέ. Έλα απόψε για να νιώσεις όπως δεν ένιωσες ποτέ. Και απ' την αβύς ό,τι σλύψεις στα λιβάδια της χαράς, είναι ένα μικρό πορτάκι που το πόμολο κρατάς. Τούτη νύχτα θέλει τρέλα, θέλει δρότα και φωνές. Όχι τρέντι, πασαρέλα και κουλτούρο συμφορές. Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα, κρύο δεν έκανε ποτέ, 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 ποτέ. Έλα απόψε για να νιώσεις όπως δεν ένιωσες ποτέ. Πάμε σε ένα γρήγορο break και επιστρέφουμε με καρναβάλι. Επιστρέψαμε. Δεν λέω καλή λεμεσός, καλό το κέφι και ο χορός, αλλά υπάρχει και μία άλλη παρέλαση που νομίζω πως αξίζει τον κόπο να τη δούμε. Και δεν μιλάω για την Πάτρα που είναι σχετικά κοντά μας, αλλά για το Ρίο στη Βραζιλία που κάθε χρόνο ετοιμάζουν φαντασμαγορικό καρναβαλιστικό σοου. Πάμε να το δούμε. Καρναβάλι, θάλασσα, ωραίοι άνθρωποι, χαλαροί και χαρούμενοι και ο καιρός σχεδόν πάντα καλοκαίρι. Και δεν μιλάμε για την όμορφη Λεμεσό, αλλά για το πιο παραμυθένιο και διάσημο μέρος της γιορτής του καρναβαλιού, το Ρίο ντε Ζανέιρο. Χρώματα, φτερά, ξενύχτια, τεράστια χαμόγελα, παρελάσεις υπερπαραγωγές και χοροί, καλλίγραμμα κορμιά να λυκνίζονται για ώρες υπό τους ρυθμούς της σάμπα, περιγράφουν αυτές τις μέρες το Ρίο. Ας ρίξουμε μια ματιά στην ιστορία και στη σημασία του πιο διάσημου καρναβαλιού στη Βραζιλία.
το πρώτο καρναβάλι του Ρίου έλαβε χώρα το 1723. Έχει πολλά στοιχεία από τους 43 εορτασμούς των Πορτογάλων που αναμειγνύονταν όμως με τις παγανιστικές τελετές των Ιθαγενών. Το μείγμα ήταν εκρηκτικό, χρώματα, χορός και πολλή διάθεση. Για τους Φλουμινέζεις, τους ντόπιους από το Ρίο, καρναβάλι δεν σημαίνει αστεία μασκαρέματα. Εκεί η σημασία πέφτει πάνω απ' όλα στο χορό, στη σάμπα και στα καλογυμνασμένα κορμιά που τον εκτελούν. Γι' αυτό τα ενδύματά τους είναι όσον το δυνατόν πιο λίγα και φανταχτερά. Σήμερα στο Ρίο λειτουργούν περίπου 200 σχολές χορού σάμπα, χωρισμένες σε 5 κατηγορίες. Δεν μπορεί οποιοδήποτε να συμμετάσχει στο καρναβάλι που από το 1984 γίνεται σε ένα δρόμο που σχεδιάστηκε ειδικά γι' αυτό, το Σαμποδρόμιο, αν δεν είναι μέλος κάποιας σχολής. Κάθε σχολή διαλέγει τη δική της θεματική και εντείνεται αναλόγως και μπορεί να φτάσει τα μέλη της μέχρι τους 4.000 χορευτές και μουσικούς. Το περίφημο Σαμποδρόμιο επισκέφτονται περίπου 80.000 άνθρωποι που πλημμυρίζουν τις κερκίδες για να παρακολουθήσουν την περίφημη παρέλαση. Οι αποκριές στο Ρίο ξεκίνησαν στις 28 Φεβρουαρίου και ολοκληρώνονται στις 4 Μαρτίου. Καλή Σαρακοστή! Αφήστε τώρα τα όργανα και πάμε να καθίσουμε παρέιτσα. Να μου τα πείτε λίγο. Νομίζω ότι θα γλιτώσετε. Πέστε μας λίγο τα ονόματά σας. Εγώ είμαι ο Άγγελος. Mm-hmm. Εγώ είμαι η Σοφία. Εγώ είμαι ο Βαγγέλης. Εγώ είμαι ο Χαρανάμπος. Εγώ είμαι Φανή. Γεια σου, Φανή. Λοιπόν, είστε τα ταξίδια ατελείωτα. Με ύψιλον. Είμαστε ταξίδια ατελείωτα, γιατί είναι από ταξίδια που πίνουμε. Mm-hmm. Και σας είδαμε στο νεροδό την περασμένη εβδομάδα στην εκπομπή μας. Mm-hmm. Θέλω να μας πείτε λίγες λεπτομέρειες για αυτή σας την εμφάνιση εκεί. Είμαστε στο νεροδό περίπου 3 χρόνια. Τρία και κάτι, γιατί ήμασταν και κάποια. Ναι, και τα καλοκαίρια. Από το γερό που είστε μαζί. Ναι. Κατά μία έννοια. Και είμαστε Παρασκευή και Σάββατο που ήρθατε και διασκεδάσαμε και περάσαμε ωραία με λαϊκό πρόγραμμα με το φίλο μας τον Μιχάλη, τον Τζερκέζο στο βιολί και στο μπουζούκι. Και τις Τρίτες έχουμε ένα πρόγραμμα που είναι πιο ροκ, εναλλακτικό, έντεχνο. Παίζουμε και από τη δεκαετία των 90s. Παίζουμε πολλά διαφορετικά πράγματα μουσικά με το φίλο μας τον Χαράλαμπο τον Σόλωνος που τον γνωρίσαμε φέτος εδώ και δέσαμε μαζί στον Ροδό στο πρόγραμμα της Τρίτης. Θες να προσθέσεις κάτι? Γιατί δεν σου έχω πάρει την ευκαιρία. Χαρούμε για τη συνεργασία, είναι αυτό. Ωραία. Ευχαριστούμε, Χαράλαμπο. Α, έπρεπε να έρθετε εδώ για να το μάθετε αυτό. Όχι, μας το λέει συχνά, αλλά τώρα εντάξει. Τώρα το λέει και δημόσια και ξέρεις, έχει άλλη χάρη. Θα συγκινηθείτε να φέρουμε κανένα χαρτομάντιλο τέτοια. Το κάνουμε μέρα που είναι. Για πέστε μας, λοιπόν, λέτε από όλων των ειδών τραγούδια. Προσπαθούμε. Προσπαθείτε. Τι σας αρέσει περισσότερο να ακούτε? Γενικά. Άμα σου πούμε, θα πας πολιτισμικό σοκ. Ναι, ας κυκλίσω χαρά. Κάθομαι καλά πάντως. Τι σ' αρέσει να ακούς, Χαράλαμπε? Μου αρέσει να ακούω διάφορα είδη τραγουδιών. Συγκεκριμένα, να βρούμε διαλέξεις. Αυτό μου παίζει με την Τρίτη. Δεν τεχνώ. Εγώ αυτό που ακούω είναι σκανδιναβικό ορχιστρικό μέταλ. Και. Τρία πουλάκια κάθονται γενικώ. Όλοι ακούμε πολλά διαφορετικά είδη μουσικής και γι' αυτό λέω παίζουμε και τόσα πολλά πράγματα. Στο αμάξι που ερχόμαστε να ακούμε κλασική με τον Άγγελο. Ναι, ό,τι να είναι. Το βράδυ μπορούμε να ακούσουμε και Πάολα. Ενώ δεν έχουμε τέτοια θέματα, ακούμε τα πάντα. Εγώ δεν ακούω Πάολα. Αυτός δεν ακούει και προσπαθούμε να. Πέφτει και γαρίφαλο στο αμάξι. Στο αμάξι ή στο μαγαζί? Εκεί που ακούτε την Πάολα. Α, οκ. Στο αμάξι. Όχι, δεν έχουμε γαρίφαλο, αλλά. Τα δύο παιδιά, τον Άγγελο και εσένα, σε έχουμε δει. Εγώ σας έχω δει σε μια παράσταση να λαμβάνετε μέρος Κωμωδίας. Ναι, το καλοκαίρι μας είδες εκεί. Ναι, πώς ήταν αυτή η συνεργασία? Ήταν μια πολύ ωραία συνεργασία. Ήταν και ο Βαγγέλης, είχες μείνει μόνο στην παράσταση εσύ. Ναι. Κάναμε και πρόγραμμα μετά. Συγγνώμη. Λίγο, ναι. Δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Απλά ήταν. Είχε δύο μέρη. Είχε δύο μέρη η παράσταση. Ναι. Και τα παιδιά συμμετείχαν και στο θεατρικό, στο οποίο εγώ προτίμησα να είμαι. Απ' έξω. Είμαι ντροπαλός, ναι. Ναι, καλά, ναι, ντροπαλός, ναι. Ναι. Και μετά κάναμε κανονικά το πρόγραμμά μας. Ήταν μουσικο-θεατρικό το event. Ναι, βραδιά. Οπότε. Πώς ήταν η εμπειρία σας αυτή? Πολύ ωραία. Πολύ ευχάριστη. Ναι.
Περάσαμε ωραία. Ήταν κάτι διαφορετικό. Είναι το ίδιο συνέστημα που έχετε όταν τραγουδάτε στον Ερωδό, ας πούμε. Ήταν κάτι διαφορετικό. Ο κόσμος ήταν διαφορετικός, φαντάζομαι. Όλοι ήταν διαφορετικά και το πιο διαφορετικό είναι όταν εμφανίζεσαι σε άλλο χώρο και σε άλλο κοινό. Δηλαδή πλέον στον Ερωδό είμαστε 3,5 χρόνια. Και με άλλο τρόπο. Ναι. Δηλαδή στον Ερωδό είναι όντως το σπίτι μας, ας πούμε. Είναι... Ναι, μετά το καλοκαίρι, ας πούμε, που επιστρέψαμε τώρα. Τον Οκτώβριο, ας πούμε, που ξεκινήσαμε πάλι, ήταν πολύ καιρό λείψαμε από εδώ, γιατί είναι αυτό, σαν το σπίτι μας. Μάθατε και τα άτομα που έρχονται εκεί, δηλαδή είναι σταθερός ο κόσμος που έρχεται, γίνεται σαν μια οικογένεια. Το ένα άτομο έχει γίνει ήδη συγκατοικός μας. Αλήθεια. Ναι. Έχουμε πάρα πολλές φιλίες από εκεί μέσα. Όλοι μας οι φίλοι είναι από εκεί μέσα. Εκεί τους γνωρίσαμε όλους και έχουμε. Πολύ ωραίο. Όταν αυτό. Ήρθαμε Κύπρο, δεν ξέραμε κόσμο κλπ. Και τους γνωρίσαμε όλους από το μαγαζί και είμαστε φίλοι και συγκάτοικοι. Εσείς γνωρίζεσαν από καιρός... παλιά. Συγγνώμη, θα διακόψω. Από Ελλάδα γνωριζόμαστε εμείς. Από Ελλάδα. Εμείς είμαστε αδέρφια, γνωριζόμαστε τα τελευταία 25 χρόνια. Αλήθεια. Δεν μοιάζετε. Ναι. Μοιάζετε, όχι. Ποιος είναι μικρός. Και εγώ αυτό θα ρωτάγα τώρα. Εγώ είμαι μικρός. Εσύ είσαι μπράβο. Διπλωματική απάντηση. Δηλαδή τραγουδούσατε και στην Ελλάδα. Ναι. Άντε ρε. Μαθαίνω σιγά σιγά πράγματα. Συγγνώμη που σ' αφήσα λίγο απ' έξω. Τον άφησες απ' έξω και θα είναι παραπονημένος μετά. Συγγνώμη. Πες μου. Εκτός του ότι είσαι πολύ χαρούμενος που είσαι σε αυτό το γκρουπ, εσύ πού εμφανίζεσαι κάπου άλλο, επειδή τα παιδιά Σαββάτο, ναι, τη μέρα μας Σαββάτο και Παρασκευή και Σάββατο παίζουμε με βιολί λόγω λαϊκών, ναι, κλπ. Άρα εσύ έχω, είμαι μέρος, εντάξει, δεν είμαι στην Παρασκευή και Σαββάτο, γιατί είναι άλλον το στυλ του τραγουδιού που παίζουν τα παιδιά. Εγώ λαμβάνω μέρος σε άλλα δύο συγκροτήματα. Είμαι στην σχολή χορού Καροτσέρης, αναλαμβάνουμε αφιερώματα, γάμους. Ωραία. Και επίσης το μουσικό σχήμα Νιχνηλάτες, που πάλι αναλαμβάνει δεξιώσεις, βαφτίσια, γάμους, όλων των ειδών δεξιώσεις. Πάλι στα πλήκτρα. Είναι άνθρωπος των δεξιώσεων, έτσι επίσημος ο Χαράλαμπος. Ναι. Φαίνεται, αγάπη. Με το φράκο του πάει εκεί. Πέστε μου λίγο, δική σας δουλειά έχετε ετοιμάσει? Εσύ σκέφτεστε να ετοιμάσετε μια δική σας δουλειά? Αυτό είναι μια πικρή ιστορία. Πικρή, πικρή δεν είναι, απλά είναι... Υπάρχουν πλάνα. Πάντα. Υπάρχουν πλάνα, απλά διαρκώς ασχολούμαστε με κάποιο άλλο project που έχει να κάνει με το live. Δηλαδή δεν έχουμε χρόνο στο πλάι για να ασχοληθούμε και με την ηχογράφηση για την ώρα. Αλλά θέλουμε πάρα πολύ να κάνουμε κάτι και έχουμε κάποιες ιδέες, απλά δεν έχουμε ακόμα το χρόνο γιατί ασχολούμαστε κυρίως με τα θέματα του live. Για να είμαστε και εντελώς ειλικρινείς, τα πράγματα όσο αφορά τα δισκογραφικά πράγματα δεν πάνε πάρα πολύ καλά συνολικά πια το 2014, ας πούμε. Ίσως δεν αξίζει αυτό, ναι, νομίζετε. Και, όχι, δεν είναι ότι είναι δεν δευτερεύουσα προτεραιότητά μας. Ναι, σίγουρα αξίζει. Απλά όταν έχεις 3 και 4 live τη βδομάδα και κόσμο που, ας το πούμε, σου ζητάει τραγούδια, διψάει, ας πούμε, για να σε δει να διασκεδάσει, να περάσει καλά, ασχολούμαστε πιο πολύ με αυτό και εμείς το κομμάτι. Που είναι, έτσι έχει τον αντίκτυπο τον καθημερινό. Άρα να υποθέσω πώς αλλάζετε και για το πρόγραμμά σας. Αυτό είναι, έχουμε μια πολύ μεγάλη λίστα κομματιών που παίζουμε. Δηλαδή, σκέψου ότι πιάνουμε πολλά διαφορετικά είδη και μέσα σε όλα αυτά, επειδή είναι φίλοι μας και έχουν την άνεση, ας πούμε, λένε, έλα, πες με αυτό το κομμάτι την άλλη εβδομάδα. Ναι. Οπότε, επειδή είναι φίλοι μας, πρέπει να κάτσουμε να το βγάλουμε αυτό το κομμάτι, να το προβάλλουμε. Είναι καλό αυτό και επειδή ο κόσμος που έρχεται, από ό,τι καταλαβαίνω, έρχεται συχνά, είναι καλό να μην, ναι, μαθαίνει το πρόγραμμα απ' έξω και να ακούει καινούργια πράγματα. Ναι, όταν το μαθαίνουν, μας κοροϊδεύουν και μας λένε, ορίστε, τώρα ξέρω ότι θα παίξω. Οπότε την άλλη εβδομάδα παίξει κάτι άλλο. Κάπως έτσι, ας πούμε. Θα βγουν και πάνω να τραγουδήσουν κι αυτοί. Ναι. Για πες, τι μας είπες. Ζητούνε συνήθως καινούργια κομμάτια. Mm-hmm. Ό,τι για να παίξεις, ζητούνε καινούργια κομμάτια. Βασικά ζητάνε και τα καινούργια και τα παλιά. Τώρα, τελευταία που είχαμε μια κουβέντα, λέω: θέλουμε να αλλάξουμε τώρα κάποια πράγματα στο πρόγραμμα. Και μου λέει ο φίλος μου: όχι, όχι, εγώ θέλω αυτά. Του λέω: εντάξει, θα βάλουμε και αυτά και τα άλλα και θα παίζουμε πεντάωρο πρόγραμμα. Άρα, για να έχεις συνολική εικόνα, πρέπει να έρθεις. Μα αυτό λέω. Πήρα και μια γεύση από την περασμένη εβδομάδα που έπαιξε το βιντεάκι εδώ. Τρίτη να έρθω. Τι ώρα, αλήθεια? Αυτό... Δεν ξέρω. Παρασκευή και Σάββατο έχουμε πει ότι θα ξεκινάμε πλέον 11 η ώρα. Ξεκινούσαμε λίγο πιο αργά, γιατί τραβάει πολλές ώρες το πρόγραμμα και κουραζόμαστε και μας είναι και η σωματική κούραση. Αλλά τώρα θα ξεκινάμε 11 η ώρα, γιατί κάποιες παρέες που θέλουν πάρα πολύ να έρθουν να μας ακούσουν θέλουν να πάνε λίγο νωρίτερα σπίτι τους, ας πούμε μία η ώρα να πάνε σπίτι τους. Και εμείς θέλουμε να παίζουμε μέχρι πολύ αργά. Έρχονταν λίγο σε conflict αυτά τα δύο, ας πούμε, αλλά είπαμε ότι θα ξεκινάμε 11 και θα κλείνουμε γύρω στις 3.30. Τις τρίτες είναι λίγο πιο ελεύθερο, γιατί είναι και φοιτητικές ραδιές. Δεν έχει κάποια χρέωση, οπότε έρχονται πάρα πολλά παιδιά που είναι φοιτητές, ας πούμε, και ξεκινάμε σχετικά μεταξύ 10 και 4, 10 και μισή, κάπου εκεί, ας πούμε, ξεκινάμε τις τρίτες. Και τελειώνεται.
Όσο τελειώνουμε αλλού στη διάθεση, γύρω στις 3, 3 και κάτι. Προσπαθούμε να κλείνουμε. Α, μεγάλο πρόγραμμα. Ναι, κάνουμε. Όσο μπορούμε. Ωραία. Ευχαριστούμε που είστε σήμερα μαζί μας. Ευχαριστούμε. Να ετοιμαστείτε για το τέλος. Καλώς ήρθατε, καλώς να πούμε. Ναι, αυτό να πούμε. Αύριο είναι καθαρά Δευτέρα και πλησιάζει το καλοκαίρι, ε. Προσοχή με τους χαρταετούς. Μην βιαστεί κάπου. Ναι, ωραία. Ετοιμαστείτε για το τελευταίο σας τραγουδάκι και εμείς θα κλείσουμε εδώ. Φτάσαμε σιγά σιγά στο τέλος της εκπομπής μας. Αύριο είναι καθαρά Δευτέρα, όπως έχουμε πει. Και πλησιάζει το καλοκαίρι. Ακόμη ένας λόγος για να χαμογελάμε. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας κατά τη διάρκεια της εβδομάδας στις σελίδες μας στο Facebook, στο Twitter και στην επίσημη ιστοσελίδα μας www.είμαστεεδώ.com. Παλιές και νέες εκπομπές μπορείτε να βρείτε στο YouTube channel Είμαστε Εδώ. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τραγουδάκι μέχρι την επόμενη εβδομάδα να περνάτε καλά και να χαμογελάτε συχνά. Τα μάτια μου σφιχτά και στα όνειρά μου μέσα τρέχω να σε βρω. Συνέχεια χάνεσαι σ' αξώτικο κι εγώ να σε προφτάσω δεν μπορώ. Μα ξαφνικά σε νιώθω δίπλα μου ξανά. Όλα αλλάζουν, όλα μοιάζουν γιορτή να είμαι καλά. Και σ' αγαπώ. Απόψε άνοιξα πανιά και έχω μαζί μου το καιρό. Είμαι καλά και σ' αγαπώ. Με τη δική σου μυρωδιά τρέχω στους δρόμους τραγουδώ. Είμαι καλά, είμαι καλά. Γύρω μου κρυφά μήπως και τα δικά σου ίχνη ξαναδώ. Ένα κουβάρι γίναν όλα και εγώ να βρω την άκρη δεν μπορώ. Μα ξαφνικά σε νιώθω δίπλα μου ξανά. Όλα αλλάζουν, όλα μοιάζουν γιορτή να είμαι καλά. Και σ' αγαπώ. Απόψε άνοιξα μπανιά και έχω μαζί μου το καιρό. Είμαι καλά και σ' αγαπώ. Με τη δική σου μυρωδιά τρέχω στους δρόμους τραγουδώ. Είμαι καλά, τα καραβιά μου καίω, τα καραβιά μου καίω. Δεν θα πάω πουθένα. Μπρος τα πόδια σου κλαίω. Μ' αφήνει σου λέω, σου λέω. Να σ' αφήσω ξανά. Κι ας μη μου έχεις χαρίσει ποτέ ένα χάδι ως τώρα. Πάντα εδώ θα γυρνώ από πείσμα και τρέλα θα ζω σε τούτη τη χώρα. Ώσπου να βρω νερό. Γιατί ανήκω εδώ. Τα παιδιά στην κερκίδα σου ελπίδα, ελπίδα. Πρωινός ουρανός σταυρωμένη πατρίδα. Μες στα μάτια σου είδα, σε είδα. Της Ανάστασης φως.
έχεις χαρίσει ποτέ ένα χάδι ως τώρα. Πάντα εδώ θα γυρνώ από πείσμα και τρέλα, θα ζω σε τούτη τη χώρα ώσπου να βρω νερό. Δεν λέω, καλή λέμε. Α! Δεν φάνη που η Φανή να ξύνει. Ναι, άντε πάμε. Αλλά για το μεγάλο. Μεγαλειώδες, μεγαλειώδες, μεγαλειώδες. Μεγάλος, μεγαλειώδες. Πόσο καιρό κλαίνεις. Έλα. Ακόμα δεν τα κλαίνω.